Στους νότιο-δυτικούς πρόποδες του υψώματος ορός του Παντελή, στη θέση μιας αρχαίας μινωικής φρικτορίας, βρίσκεται η ιστορική μονή Αγκαράθου, σε απόσταση 23 χιλιόμετρων από την πόλη του Ηρακλείου, που είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Οι φρικτορίες ήταν ένα σύστημα οπτικής επικοινωνίας με φρικτούς, δηλαδή αναμένους πυρσούς, που χρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα για την μετάδοση μηνυμάτων σε μακρινές αποστάσεις. Το άναμα του πρώτου πυρσού ακολουθούσαν διαδοχικά οι υπόλοιποι φρικτορί προκειμένου να αναμεταδοθεί το μήνυμα. Σε μια τέτοια αρχαία φρικτορία βρίσκεται ριζωμένη η Ιερά Μονή Αγκαράθου για να εκπέμπει τα μηνύματα της αγάπης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το όνομα της μονής Αγκάραθος είναι προελληνικό και προέρχεται από το φυτό αγκαραθιά, που είναι η κριτική ονομασία του φυτού φλωμής ή αμαλωτή. Το τοπονύμιο Αγκάραθος, Αγκαραθές, Αγκαραθοκεφάλα, είναι πολύ συνηθισμένο στην Κρήτη. Σύμφωνα με την παράδοση, σε μια αγκαραθιά βρέθηκε η πανάρχια εικόνα της Παναγίας, την οποία είχε κρύψει κάποιος χριστιανός για να την περισσώσει από τους οικονομάχους τα χρόνια της οικονομαχίας ή από τους αρακινούς, και εκεί οικοδομήθηκε αργότερα η εκκλησία. Σήμερα στη θέση που υπήρχε η αγκαραθιά πίσω από το ιερό της εκκλησίας βλέπουμε μια ροδιά με ένα καντήλι αναμένο δίπλα στον κορμό της, και η παράδοση λέει ότι οι μοναχοί μπόλιασαν την αγκαραθιά, η οποία με θεία βούληση μετατράπηκε σε ροδιά. Η μονή ονομάστηκε Μονή Αγκαράθ διότι η εικόνα της Παναγίας Ορφανής βρέθηκε σε μία αγκαραθιά πίσω από το ιερό, την οποία οι πατέρες τότε κέντρισαν, και βγήκε η σημερινή ροδιά, η οποία έχουμε και φυλάσσουμε στο μοναστήρι μας, η Αγία Ροδιά, εκ της οποίας έχουμε πολλές μαρτυρίες γυναικών, οι οποίες δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδί και τρώγοντας από τον καρπό του δέντρου εκείνου, η Παναγία έκανε το θαύμα και απέκτησαν παιδί. Ο ηγούμενος και οι μοναχοί της Μονής έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην Υπεραγία Θεοτόκο, που είναι η έφορος και προστάτηδα του μοναχισμού, την οποία υπηρετούν με ευλάβεια και τιμούν τη χάρη της. Τη μεγάλη σου αγνή,
Δόξα τη προμηθεία σου, δόξα τη προς τα τέκνα σου είπα, Παρθένε προνοία σου. Εν γεννήσει την Παρθένεια εφυλάξας, εν δικαιμήσει τον κόσμο, ουκ κατέλειπες Θεοτόκε, μετέσεις προς τη ζωή, μητήρη πάρχουσα τη ζωή, και τες πρεσβείες τεσσερ λυτρουμένοι, εκ θανάτου τα στριχάσιμον. Το καθολικό της Μονής είναι μια δίκλητη βασιλική μετρούλο που τιμάται στην κοίμηση της Θεοτόκου και τον Άγιο Μινά, διακοσμημένο με νεότερες στιχογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν από το 1977 έως το 1981. Στη θέση αυτή υπήρχε παλαιότερη εκκλησία η οποία είχε υποστεί μεγάλες καταστροφές και ανοικοδομήθηκε εκ βάθρων το 1894. Στη σημερινή του μορφή ο ναός ολοκληρώθηκε το 1940. Δύο από τους μεγάλους πατέρες οι οποίοι πέρασαν από αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο ήταν ο Μελέτιος ο Πηγάς, ο Άγιος Μελέτιος ο Πηγάς και ο Άγιος Κύριλλος ο Λούκαρης, του οποίου Αγίου Κυρίλλου έχουμε την ευλογία να φυλάσσουμε ως θησαυρό στο μοναστήρι μας τμήμα των Αγίων Λειψάνων του και τμήμα της Κάρας του Αγίου Κυρίλλου, ενός Αγίου ο οποίος πολεμήθηκε από πολλούς, όμως η πίστη του και η αγάπη στον Θεό ήταν αυτή που τον ενδυνάμωσε, τον κράτησε πιστό στην Ορθόδοξία και τον οδήγησε στον αγιασμό στο τέλος της ζωής του με το μαρτύριό του και τον θάνατό του. Η ακριβής χρονολογία της ίδρυσης της Μονής μας είναι άγνωστη. Γνωρίζουμε όμως ότι είναι από τα αρχαιότερα μοναστήρια της Κρήτης, διότι αναφέρεται σε παμπάλαια έγγραφα και βιβλία. Για πρώτη φορά αναφέρεται σε έγγραφη διαθήκη του Μάρκου Παπαδόπουλου το 1458, με την οποία δορίζει όλη την περιουσία του στις ιερές μονές Αγκαράθου, Αρετίου και Απεζανών. Σε ένα χειρόγραφο της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης του 1532, που οφείλει την ονομασία της στον Άγιο Μάρκο, προστάτη της Βενετίας, και φημίζεται για την σπάνια συλλογή ελληνικών και λατινικών χειρογράφων, αναφέρεται: «Αυτή η βίβλος αφιερώθη στην υπεραγία Θεοτόκων την επωνομαζομένην Αγκάραθο». Η Μονή Αγκαράθου αναφέρεται και σε άλλο χειρόγραφο του 1559 που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, αλλά και το Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας έχει τρεις φακέλους με έγγραφα που αναφέρονται στη Μονή Αγκαράθου. Η προφορική παράδοση πάντως τοποθετεί την ίδρυση της Μονής μετά τον νικηφόρο αγώνα του Φωκά κατά των Σαρακινών το 1961. Ο Φλαμίνιο Κορνέλιος στην Κρέτα Σάκρα αναφέρει για την Μονή Αγκαράθου: «Το μοναστήρι της Παρθένου της Αγκαράθου, το διασημότερο της νήσου Κρήτης, ήταν το σπουδαιότερο και το μεγαλύτερο στην νήσο και βγήκαν από αυτό πολύ διάσημοι στα γράμματα άνδρες».
Και πράγματι, η Μονή Αγκαράθου υπήρξε φυτώριο παιδείας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας. Έξω από τον περίβολο της Μονής Αγκαράθου βρίσκεται ο ωραίος ναός που είναι αφιερωμένος στους θαυματουργούς Αγίους Μάρτυρες της Λέσβου, Ειρήνη, Νικόλαο και Ραφαήλ. Τον θεμέλιο λίθο είχε τοποθετήσει το 1988 ο τότε πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και μετέπειτα Μητροπολίτης Πέτρας και Χερονήσου Μακαριστός Νεκτάριος και αποπερατώθηκε το 1996. Κοντά στην είσοδο της Μονής βρίσκεται και ένας άλλος ναός που είναι αφιερωμένος στον Άγιο Μάρτυρα Ευγένιο. Τον θεμέλιο λίθο είχε τοποθετήσει το 1978 ο μακαριστός Μητροπολίτης Πέτρας και Χερονήσου Νεκτάριος και τα εγγένεια του ναού έκανε το 2012 ο τότε επίσκοπος Κνωσού και νυν αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος Δεύτερος. Στην κεντρική είσοδο της Μονής Αγκαράθου, μια ανάγλυφη επιγραφή φέρει την χρονολογία 1849 Μαΐου 1η Κύριλλος, ιερομόναχος. Η βορειοδυτική πύλη της Μονής είναι διακοσμημένη εξωτερικά με ένα περίτεχνο ανάγλυφο με την επιγραφή Αρσένιος ιερομόναχος Ευδαίμο Ιωάννης 1583. Πρόκειται ασφαλώς για την παλαιότερη πύλη της Μονής Αγκαράθου. Σπουδαίοι ιεράρχες που λάμπριναν επισκοπικούς και πατριαρχικούς θρόνους αναδείχθηκαν από τη Μονή Αγκαράθου. Ηγούμενοι της Μονής διετέλεσαν ο Μελέτιος Πηγάς που έγινε Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο Γεράσιμος Παλαιόκαπας, επίσκοπος Κισάμου που δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα, ο Λόγιος Μοναχός Μελέτιος Συρίγος, ο Μάξιμος Λούκαρης, αδελφός του Πατριάρχη Κύριλου Λούκαρη και ο ανιψιός του Γαβριήλ Παντόγαλος, καθώς και η κορυφαία εκκλησιαστική μορφή του Λόγιου Ιωσήφ Βριένιου. Πνευματικό τέκνο της Μονής Αγκαράθου είναι και ο σημερινός Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόδωρος Δεύτερος. Ο Ιωσήφ Βριένιος υπήρξε ο εμπνευστής και το πρότυπο για τους ιερούς και θεοφιλείς αγώνες του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού εναντίον των πονηρών επιδιώξεων του παπισμού σε βάρος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο Άγιος Μάρκος τον αναγνώριζε ως διδάσκαλό του και αυτό διαπιστώνεται από το επίγραμμα το οποίο έγραψε στον τάφο του. «Εις τον τάφον του διδασκάλου του κυρίου Ιωσήφ Βριενίου». Ήταν γόνος αριστοκρατικής βυζαντινής οικογένειας, οπαδός της ησυχαστικής σχολής που διέμενε στη Μονή Στουδίου της Κωνσταντινούπολης, ενώ παράλληλα ήταν ιεροκήρυκας στο ναό της Αγίας Σοφίας, αρνούμενος να δεχθεί ανώτερα εκκλησιαστικά αξιώματα, παρά την τεράστια φήμη και επιρροή του. Το 1425, ο αυτοκράτορας Μανουήλ Δεύτερος Παλαιολόγος τον όρισε εκτελεστή της Διαθήκης του. Η πρώτη σοβαρή αποστολή που ανέλαβε εκτός Κωνσταντινούπολης ήταν το 1381, οπότε ήρθε στην ενωτοκρατούμενη Κρήτη που δεινοπαθούσε κάτω από το λατινικό κλήρο και διέμεινε μέχρι το 1401 για να διδάξει τους κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Παράδοσης. Το 1504, ο μοναχός Νύφων Νοταράς παρέλαβε τη Μονή Αγκαράθου σχεδόν ερυπωμένη από τον Μαθαίο Καλέργη,
ο οποίος με πίστη και μόχθο το ανέκδειξε σε μεγάλη κοινοβιακή μονή. Στα χρόνια της Ενετοκρατίας, οι περισσότεροι μοναχοί κατάγονταν από τα Κύθυρα. Εκείνη την περίοδο, η Μονή Αγκαράθου ήταν από τις πλουσιότερες στην Κρήτη και είχε αρκετά μετόχια στην ευρύτερη περιοχή. Ένα από αυτά ήταν ένα αμπέλι στη θέση Κάτω Αμπέλα στο καινούριο χωριό Περιάδος, μέσα στο φέουδο του ποιητή Μάρκου Αντωνίου Φόσκολου, που είχε γράψει την κωμωδία Φορτουνάτος, η οποία παρουσιάστηκε στον πολιορκούμενο Χάνδακα το 1669, κάτω από τις ομοβροντίες των τουρκικών κανονιών. Το αμπέλι αυτό είχε παραχωρήσει ο ηγούμενος Γαβριήλ Παντόγαλος, που ήταν ο ιδρυτής της Μονής στο Πλού, στον Μάρκο Αντώνιο Φόσκολο. Ο Τζιάκομο Φοσκαρίνη, που ήταν γενικός προβλεπτής της Κρήτης από το 1575 έως το 1578, αναφέρει στην έκθεσή του προς την Γαλλινότατη Δημοκρατία της Βενετίας ότι τα μοναστήρια της Αγκαράθου, της οδηγήτριας και των Απεζανών, ήταν φέουδα της οικογένειας των Καλέργηδων και είχαν ετήσιο εισόδημα η Αγκάραθος 2.000 δουκάτα, η οδηγήτρια 1.500 δουκάτα και των Απεζανών 2.000 δουκάτα. Όταν ο Ιουσούφ Πασάς ετοιμαζόταν για την απόβαση του τουρκικού στρατού στη Μονή Γωνιάς το 1645, έβγαλε από το γυλαίκο του ένα σημείωμα που του είχε δώσει η Κιωσέμ Βαλιντέ Σουλτάνα, που ήταν κόρη παπά από την Τίνο και το όνομά της ήταν Αναστασία Μόραλη. Το σημείωμα αυτό έγραφε το όνομα του μοναχού Νεόφυτου Πατελάρου και ο Ιουσούφ Πασάς ζήτησε από τον υπασπιστή του να βρει αυτό το μοναχό και να τον φέρει μπροστά του. Ο Νεόφυτος Πατελάρος, συνοδευόμενος από τον υπασπιστή του Ιουσούφ Πασά, μπήκε με αμηχανία στην επιβλητική σκηνή και τον είδε να κάθεται σταυροπόδι ακουμπώντας σε ένα χρυσοπίκυλτο μαξιλάρι από βελούδο στο χρώμα του ουρανού. Ήταν ντυμένος με ένα γυλαίκο επίσης στο χρώμα του ουρανού, φοδραρισμένο με λευκή γούνα ερμήνας, και είχε ένα σπαθί στο πλάι του στολισμένο με πετράδια. Το πάτωμα ήταν καλυμμένο με περσικά χαλιά, φαινόταν περίπου 30 χρονών. Το ανάστημά του ήταν κανονικό, η επιδερμίδα του οχρή, τα μάτια του μαύρα, η γενιάδα του αραιή, και έμοιαζε με άντρα από τη φύση του πεισματάρι και σκληρό. Ήταν περιτριγυρισμένος από αρκετούς Τούρκους με σεβάσμια εμφάνιση σε προχωρημένη ηλικία και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ντυμένοι με λεπτούς λευκούς λινούς μανδύες. Πίσω τους στέκονταν 8 υπηρέτες με πράσινες στολές με τα χέρια σταυρωμένα. «Έχω εντολή να σε τοποθετήσω Μητροπολίτη στην Κρήτη», του είπε αμέσως ο Ιουσούφ Πασάς. «Το γνωρίζω, εξοχότατε. Έλαβα κι εγώ σχετική επιστολή από τον Πατριάρχη Παρθένιο Δεύτερο». «Το χατήρι της Βαλιντέ Σουλτάνας γίνεται, παπά», του απάντησε ο Ιουσούφ, «και όπως καλά γνωρίζεις, τον πόλεμο αυτό τον κάνουμε εναντίον των Βενετών και σε αυτό παρακινηθήκαμε και από προεστούς και ιερωμένους της Κρήτης που δεν άντεχαν άλλο από την κακομεταχείριση των ομοθρήσκων σας ενετών. Θέλω λοιπόν να ελπίζω ότι και η δική σου στάση θα είναι ανάλογη απέναντί μας». Μια φουρτούνα πάλευε μέσα στην ψυχή του Νεόφυτου Πατελάρου και προσπαθούσε με δύναμη να την καταπνίξει, να μη φανεί. Η περηφάνειά του δεν ένιωθε στεριωμένη να κάνει τέτοια κουβέντα με τον καινούριο κατακτητή. Δύο φορές ξεκίνησε από το μοναστήρι της Αγκαράθου να έρθει να συναντήσει τον Ιουσούφ Πασά και δύο φορές γύρισε πίσω και με δάκρυα στα μάτια έπεσε γονατιστός μπροστά στην εικόνα του Ιησού προσευχόμενος. «Κύριε, εσύ που συγχώρεσες τον Ιούδα, συγχώρεσε και μένα τον αμαρτωλό», έλεγε και ξανάλεγε, ώσπου ο γέρο μοναχός Καλίνικος έκανε την ψυχή του να ηρεμήσει λέγοντάς του: «Παιδί μου Νεόφυτε, κοίταξε που βρισκόμαστε σήμερα. Κοίταξε τον απόλυτο αφανισμό στον οποίο μας έχουν καταδικάσει οι ενετοί. Σε λίγο
θα πεθάνουμε κι εμείς και δεν θα έχουμε που να αφήσουμε τα ιερά μας βιβλία. Και όταν χαθούμε εμείς, και ο λαός μας ολόκληρος θα χαθεί. Ολόκληρη η Ορθοδοξία θα χαθεί. Κάμε, παιδί μου, την καρδιά σου πέτρα και ο Κύριος βλέπει ότι για τη δόξα του ονόματός του θα κάνεις ό,τι κάνεις. Μπορεί τώρα να φανεί ότι φιλούμε το χέρι του καινούριου κατακτητή, αλλά θα έχουμε τις εκκλησίες και τα μοναστήρια μας και μέρα με τη μέρα, πέτρα με την πέτρα, θα χτίσουμε, παιδί μου, τη λευτεριά μας. Στις εκκλησίες θα μαζέψουμε πάλι το λαό μας να τον καθοδηγήσουμε και στα μοναστήρια θα κάνουμε σχολιά να μην ξεχάσουν τα παιδιά μας τη γλώσσα και την ιστορία μας. Πρέπει, παιδί μου νεόφυτε, να φανείς δυνατός και αν κάποιοι μικρόμυαλοι δεν μπορέσουν να καταλάβουν, άθες αυτής ουγαρίδασιν. Αυτά τα λόγια του γέροντα Καλίνικου αντιχούσανε τώρα στο μυαλό του νεόφυτου και σηκώνοντας τα μάτια του, είπε με αγέροχο ύφος στο Ιουσούφ Πασά: «Εξοχότατε, ζούμε σε άγριους καιρούς που οι άνεμοι βγήκανε από το ασκή του αιώλου και έχουνε κάνει τον κόσμο άνω κάτω. Χρέος δικό μας είναι να τους ξαναβάλουμε στο ασκή και να φέρουμε την τάξη». Ο Ιουσούφ Πασάς, που δεν περίμενε να ακούσει μια τέτοια απάντηση από τον ταπεινό καλόγερο που είχε μπροστά του, τον κοίταξε με θαυμασμό και του είπε: «Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω ότι θα πει να μιλάς με την αρχαία ράτσα των Ελλήνων. Κάνε αυτό που νομίζεις σωστό, γέροντα. Ωστόσο, μπορείς να μείνεις μαζί μας μέχρι την επίσημη τοποθέτησή σου». Ο νεόφυτος δεν είπε τίποτε άλλο και χωρίς να κάνει υπόκληση που δεν φάνηκε σαν αγένεια στο αξίωμα του Σιλαχθάρ Πασά, λόγω της ιερατικής του ιδιότητας, αποχώρησε. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο νεόφυτος πατελάρος με τις παρεμβάσεις του έσωσε πολλά μοναστήρια που είχαν γίνει επαναστατικά κέντρα από την καταστροφή. Για άλλα εξασφάλισε το προνόμιο να έχουν καμπάνα, όπως η Μονή Αρκαδίου και η Μονή του προφήτη Ηλία στα Ρούστικα, ενώ παραχώρησε στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης 6 μοναστήρια της Κρήτης, μεταξύ των οποίων το Αρκάδι και 5 χωριά. Παράλληλα, φρόντισε ώστε τα μοναστήρια και οι μοναχοί να μην καταβάλουν στους Τούρκους το χαράτσι. Σωτήρια ήταν η παρέμβαση του νεόφυτου πατελάρου ένα χρόνο αργότερα, το 1646, και για τη Μονή της Αγκαράθου. Ο τότε ηγούμενος Αθανάσιος Χριστόφορος καταδίωξε τους Τούρκους που λαιλατούσαν τα χωριά της Υπαίθρου και μαζί με ομάδα κριτικών σκότωσε πολλούς από αυτούς και με τα κομμένα κεφάλια τους έκανε μια ναψίδα για να υποδεχτεί τον ενετό στρατηγό Νικολό Ντολφίν. Ο ρεθυμιώτης Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής στο έμετρο έργο του «Κρητικός πόλεμος» γράφει για το γεγονός: «Και ο γούμενος ως νικητής κι όλοι οι Ρωμαίοι βγήκαν κι όσα κεφάλια κόψασι στη χώρα μέσα μπήκαν και φέρα σύντα με ταυτούς κι όλοι εκεί χαρήκαν κι άρχισε με τις κεφαλές μια πόρτα να βινιάσει εις εκαμάρα τρίγυρα για να έρθει να περάσει ο γενεράλης ο Ντολφής». Μετά την γενναία αντίσταση του ηγούμενου Χριστόφορου, οι Τούρκοι κατέλαβαν όλη την Ήπεθρο και άρχισαν την πολιορκία στο μεγάλο κάστρο του Χάντακα. Ο Μέγας Βεζίρης Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού, όταν πληροφορήθηκε τη σφαγή των Τούρκων από τον ηγούμενο της Μονής Αγκαράθου, έδωσε διαταγή να καταστραφεί το μοναστήρι, αλλά τότε επενέβηκε πάλι ο νεόφυτος πατελάρος και έγινε μια συμφωνία να παραχωρηθεί μια πτέρυγα της Μονής ως αναρωτήριο για τους τραυματίες Τούρκους και έτσι ο Κιοπρουλής άλλαξε γνώμη και το μοναστήρι σώθηκε. Ο ηγούμενος Αθανάσιος Χριστόφορος πρόλαβε τότε και έφυγε για τη Βενετία, παίρνοντας μαζί του και πολλά εκκλησιαστικά κοιμήλια για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων και εκεί πέρασε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του.
Στην Επανάσταση του 1821, η Μονή Αγκαράθου ήταν έδρα του Επισκόπου Χερονήσου και συμμετείχε στα επαναστατικά κινήματα. Οι Τούρκοι κατέστρεψαν τότε τη Μονή και έσφαξαν όσους μοναχούς δεν κατάφεραν να φύγουν για να σωθούν. Ένας από τους μοναχούς έκρυψε τότε σε μια σπηλιά τα ιερά σκεύη της Μονής, αλλά στη συνέχεια σκοτώθηκε από τους Τούρκους και κανένας δεν γνώριζε που τα είχε κρύψει. Γύρω στο 1970, ένας μοναχός που έβοσκε πρόβατα στην περιοχή βρήκε σε ένα σπήλαιο μια καντήλα. Η Μονή έμεινε έρημη μετά την καταστροφή για μερικά χρόνια και μετά το τέλος της Επανάστασης οι διασωθέντες μοναχοί επέστρεψαν και άρχισαν να ξανακτίζουν τα ερείπια, ιδρύοντας και ένα σχολείο για τα παιδιά της περιοχής. Μια κορυφαία μορφή της Εκκλησίας που ξεκίνησε από τη Μονή Αγκαράθου ήταν ο ιερομάρτυρας Κύριλλος Λούκαρης, που γεννήθηκε στον Χάντακα της Κρήτης στις 13 Νοεμβρίου 1572, εκ γονέων περηφανών, ελευθέρων εν τε τη πολιτεία και τη Εκκλησία περιβλέπτων. Το κοσμικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος. Ο πατέρας του, Στέφανος, ήταν ιερέας. Διδάσκαλος του υπήρξε ο ιερομόναχος Μελέτιος Βλαστός της σχολής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά στον Χάντακα. Μετά την εγκύκλια εκπαίδευση, ο Κύριλλος πήγε στη Βενετία το 1584 για ευρύτερη μόρφωση. Εκεί συνάντησε τον επίσκοπο Κυθήρων Μάξιμο Μαργούνιο, ο οποίος τον ανέλαβε κάτω από την προστασία του και χρημάτισε καθηγητής του. Το 1588 αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Κρήτη λόγω οικονομικών προβλημάτων της οικογένειας του, αλλά μετά από ένα χρόνο επέστρεψε στην Ιταλία και γράφτηκε στο περίφημο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα, όπου διδάχθηκε φιλοσοφία και θεολογία. Τελειώνοντας τις σπουδές του, επέστρεψε στην Κρήτη το 1592 και εκάρη μοναχός στη Μονή της Αγκαράθου. Στη Μονή της μετανοίας του παρέμεινε ελάχιστο χρονικό διάστημα, γιατί το επόμενο έτος τον κάλεσε στην Αλεξάνδρεια ο Πατριάρχης Μελέτιος Πηγάς, ο οποίος τον χειροτώνησε διάκονο και πρεσβύτερο και τον ονόμασε πρωτοσύγγελό του. Το 1593 εστάλει από τον Μελέτιο στην Πολωνία για να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις της Ουνίας κατά του χυμαζόμενου Ορθόδοξου Πυμνίου, όπου εργάστηκε με ζήλο για 3 χρόνια και κινδύνευσε να συλληφθεί και να θανατωθεί κατά τον διωγμό που εξαπέλυσε ο βασιλιάς Σιγισμούνδος εναντίον των Ορθοδόξων. Το 1559, ως μέγας αρχιμανδρίτης και έξαρχος, απεστάλληκε πάλι από τον Μελέτιο Πηγά, τότε επιτηρητή του Οικουμενικού Θρόνου, στην Πολωνία για εκκλησιαστική υπηρεσία. Ενώ βρισκόταν στο Ιάσιο, έλαβε επιστολή του Μελέτιου Πηγά, με την οποία τον καλούσε να επανέλθει στην Αλεξάνδρεια για να του αφήσει τις τελευταίες υποθήκες και να του παραδώσει τον Πατριαρχικό Θρόνο. Μετά την κοίμηση του Μελέτιου Πηγά, στις 13 Σεπτεμβρίου 1601, ο Κύριλλος εξελέγει Πατριάρχης Αλεξανδρίας σε ηλικία 29 ετών. Αμέσως συγκάλεσε τοπική σύνοδο στο Κάιρο και καταδίκασε τους Λατίνους, οι οποίοι είχαν προσετεριστεί τους Κόπτες με σκοπό να καταστρέψουν το Ορθόδοξο Πατριαρχείο. Μετά τον θάνατο του Πατριάρχη Τιμόθεου Δεύτερου, η Σύνοδος του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολεως τον εξέλεξε Οικουμενικό Πατριάρχη στις 4 Νοεμβρίου 1620. Αλλά μετά από 2,5 χρόνια απομακρύνθηκε από το θρόνο κατηγορούμενος ότι προετοίμαζε επανάσταση των ελληνικών νησιών και σιδηροδέσμιος εξορίστηκε στη Ρόδο. Ο νέος Πατριάρχης Άνθιμος έστειλε εκεί αρχιερείς με σκοπό να τον πείσουν να υποβάλει κανονική παραίτηση.
Εκείνος όμως απέρριψε την πρόταση και με διαταγή του μεγάλου βεζίρι επέστρεψε στη βασιλεύουσα τον Σεπτέμβριο του 1623, όπου έγινε θριαμβευτικά δεκτός από τους χριστιανούς. Πολλοί κατέφταναν στο Γαλατά, όπου διέμενε, για να πάρουν την ευλογία του, ενώ οι αρχιερείς, οι πρόκριτοι και ο λαός ζητούσαν επίμονα την επάνωδό του στο θρόνο. Ο Πατριάρχης Άνθιμος αναγκάστηκε να παραιτηθεί και στο θρόνο επανήλθε ο Κύριλλος στις 2 Οκτωβρίου 1623. Η αποκατάστασή του έγινε αφορμή γενικής χαράς των Ορθοδόξων, οι οποίοι στο πρόσωπό του έβλεπαν τον γνήσιο και αληθινό ποιμένα και πατριάρχη τους. Οι πολέμοι του Πατριάρχη βρήκαν τότε πυθύνιο όργανό τους τον Βερίας Κύριλλο Κονταρή, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην πόλη και άρχισε να συκοφαντεί τον Πατριάρχη, διαδίδοντας στους κυβερνητικούς κύκλους ότι βρισκόταν σε μυστική επικοινωνία με τους εχθρούς της υψηλής πύλης και ότι συνωμοτούσε εναντίον της. Οι συκοφαντίες έγιναν δυστυχώς αποδεκτές. Ο Πατριάρχης απομακρύνθηκε, αλλά λόγω της γενικής αγανακτήσεως των χριστιανών, μετά από 7 ημέρες επανήλθε στο θρόνο. Παρά τα αυτά, οι πολέμοι του δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή να εργάζονται για την απομάκρυνσή του. Καταβάλλοντας μεγάλα ποσά στους Τούρκους, κατόρθωσαν να τον εξορίσουν στην Τένεδο το 1634 και να ανεβάσουν στο θρόνο τον συνεργαζόμενο με τους Ιησουίτες Αθανάσιο Πατελάρο. Η παρανομία όμως δεν είχε μεγάλη διάρκεια, γιατί μετά από ένα μήνα απομακρύθηκε ο Αθανάσιος Πατελάρος και ο Κύριλλος επανήλθε θριαμβευτικά στο θρόνο. Οι συνεχείς αποτυχίες να απομακρυνθεί ο Πατριάρχης Κύριλλος και να εγκατασταθεί άλλος της αρεσκίας τους δεν απογοήτευσαν τους εχθρούς του. Αντίθετα, τους έκαναν σκληρότερους στην πολεμική τους και εφευρετικότερους στις μεθοδεύσεις τους. Τον Μάρτιο του 1635 οι Ιησουίτες κινήθηκαν πάλι εναντίον του και δίνοντας άφθονα χρήματα κατόρθωσαν να επιτύχουν την απομάκρυνσή του και την άνοδο στο θρόνο του Κονταρή, ο οποίος συνέλαβε και περιόρισε τον γέροντα πλέον πατριάρχη. Σύμφωνα με έγγραφο του Αυστριακού πρεσβευτή Σμιτ, ο Κονταρής και η συμμορία του σκεφτόταν να τυφλώσουν ή να δηλητηριάσουν τον Κύριλλο. Ο Σμιτ σκέφτηκε να τον κρατήσει φυλακισμένο στην Αυστριακή πρεσβεία, αλλά φοβήθηκε μήπως οι φωνές του τραβήξουν την προσοχή των Ελλήνων γειτόνων. Με πρόταση του πρεσβευτή, αποφασίστηκε να ακολουθήσουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ρωμαϊκής Προπαγάνδας για τον Πατριάρχη και να αναβλωθεί πλοίο με έμπιστο πλήρωμα στο οποίο θα επιβαζόταν για να μεταφερθεί δήθεν εξόριστο στη Ρόδο. Ο πλοίαρχος είχε εντολή να προσεγγίσει το πρώτο πειρατικό πλοίο που θα συναντούσε και με τα έγγραφα της Αυστριακής Πρεσβείας θα παρέδιδε τον Κύριλλο για να μεταφερθεί στη Μάλτα. Στην Κωνσταντινούπολη θα κυκλοφορούσε η φήμη ότι οι Μαλτέζοι πειρατές εχμαλώτησαν το πλοίο στο οποίο επέβαινε ο Πατριάρχης και ότι τον μετέφεραν στο νησί τους. Ύστερα από πολλές διαπραγματεύσεις και αναβολές, βρέθηκε το πλοίο και το πλήρωμα και δόθηκαν τα έγγραφα της Αυστριακής Πρεσβείας στον Μητροπολίτη, ο οποίος θα συνόδευε τον εχμάλωτο Πατριάρχη, αλλά η Ολλανδική Πρεσβεία κατόρθωσε με κατάσκοπο να μάθει τα τεκτενόμενα. Το πλήρωμα εξαγοράστηκε και οδήγησε το πλοίο στη Χίο, όπου βρισκόταν ο διοικητής της Ρόδου Μπεκίρ Πασάς, φίλος του Πατριάρχη Κύριλλου, ο οποίος τον πήρε υπό την προστασία του στη Ρόδο, όπου και παρέμεινε μέχρι τα μέσα του 1636, οπότε και επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, χάρη και στην υποστήριξη των πρεσβευτών της Ολλανδίας Κόρνελς Χάγκα και της Αγγλίας Σερ Τόμας Ρόι. Επανήλθε στον θρόνο το Μάρτιο του 1637, ενώ βρισκόταν ήδη σε προχωρημένη ηλικία
και μπορούσαν οι πολέμοι του να περιμένουν το φυσικό θάνατό του για να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους. Επειδή όμως αυτός εξακολουθούσε να αγωνίζεται υπέρ της Ορθοδοξίας, οι Ιησουίτες πίστηκαν ότι ήταν ακατάβλητος ο Μέγας Γέρον και γι' αυτό αποφασίστηκε να επιδιωχθεί με κάθε μέσο ο θάνατός του. Δυστυχώς, λίγους μήνες αργότερα, έφυγε από την Κωνσταντινούπολη ο Άγγλος πρέσβης Σερ Τόμας Ρόι, που ήταν ο ισχυρός προστάτης του Πατριάρχη Κύριλου Λούκαρη. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, μάλιστα, ο Πατριάρχης του έδωσε ως δώρο τον περίφημο Αλεξανδρινό Κώδικα για τον βασιλιά της Αγγλίας Ιάκωβο I, ο οποίος έδωσε εντολή να γίνει μια νέα μετάφραση της βίβλου στην αγγλική γλώσσα, η οποία ξεκίνησε το 1607 και ολοκληρώθηκε το 1611 και έγινε γνωστή ως μετάφραση του βασιλέως Ιακώβου. Οι συνεχείς ραδιουργίες των πολεμίων του Πατριάρχη Κύριλου Λούκαρη τον είχαν οδηγήσει πλέον σε αδιέξοδο, ενώ αυτός ήταν μόνος, απροστάτευτος και προδομένος. Εκείνη την εποχή ο Σουλτάνος Μουράτ IV πολιορκούσε τη Βαβυλώνα και οι Κοζάκοι βρήκαν την ευκαιρία και κατέλαβαν την πόλη Ασάκ στην Αζωφική θάλασσα. Οι άθλιοι συνωμότες που καραδοκούσαν σαν ίενες εναντίον του Πατριάρχη πρόσφεραν βασιλικά δώρα στο μεγάλο βεζίρι Μπαϊράμ Πασά προκειμένου να συνεργαστεί μαζί τους και αυτός κατηγόρησε τον Πατριάρχη στο Σουλτάνο ότι διατηρεί αλληλογραφία με τους Κοζάκους. Ο Μουράτ την κρίσιμη αυτή ώρα, που και μόνο στο άκουσμα των Κοζάκων γινόταν θηρίο, έστειλε βιαστικά έναν κυλιοφόρο στην πόλη με τη θανατική καταδίκη του Πατριάρχη και αμέσως ένας αξιωματικός με 4 τσαούσιδες τον συνέλαβαν και τον έκλεισαν στη φυλακή του Φρουρίου Ρουμελί Χισάρ στις 22 Ιουνίου 1638. 5 ημέρες αργότερα, 15 γενίτσαροι και άλλοι ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι τον παρέλαβαν και επιβιβάζοντάς τον σε ένα πλοιάριο τον μετέφεραν στην παραλία του Αγίου Στεφάνου, όπου τον θανάτωσαν με στραγγαλισμό. Οι χριστιανοί της πόλης πληροφορήθηκαν την επόμενη ημέρα τον θάνατό του και εξεγέρθηκαν εναντίον του σατανικού κονταρί. Το σώμα του τάφηκε πρόχειρα στην άμμο της παραλίας, αλλά μετά 3 μέρες άνθρωποι του κονταρί το ξέθαψαν και το έριξαν στη θάλασσα για να μην βρεθεί από τους χριστιανούς. Βρέθηκε όμως από κάποιους ψαράδες και μεταφέρθηκε κρυφά και ενταφιάστηκε στη μονή του Αγίου Ανδρέα, στην ομώνυμη νησίδα του κόλπου της Νικομίδιας. Την ώρα της κηδείας, ένας μοναχός, ο Ευγένιος από την Αιτωλία, πλησίασε στην ωραία πύλη και σαν από θεία έμπνευση άρχισε να ψάλει με μια αγγελική φωνή. Τον φωστήρα της Κρήτης αγκαλάθω τον ορπικά της Αλεξανδρίας ποιμένα Βυζαντίου τον πρόεδρο των θείων δεύτε Κυρίλων πίστη ως προμάχο της πίστε ως θερών και μαρτύρων Θεοδόξας των κοινωνών τιμήσομεν εγώντε. Δόξα το δεδοκό της ισχύ, δόξα το σε θαυμαστός αντί, δόξα το εν υψίστης ευκλέως, δόξα σαν της Αγίου.
Έστι δίκης οφθαλμός. Όταν ο Σουλτάνος ο Μουράτ IV επέστρεψε από τη Βαγδάτη, η μητέρα του, η Κιωσέμ Σουλτάνα, η οποία γνώριζε όλη τη συνωμοσία που είχε ξεφανθεί σε βάρος του κύριου Λούκαρη, τον ενημέρωσε με κάθε λεπτομέρεια για όλο αυτό το έγκλημα που είχε διαπραχθεί σε βάρος ενός αθώου ανθρώπου. Ο Μουράτ IV έδωσε αμέσως διαταγή να εξοριστεί ο Πατριάρχης ο Κονταρής στην Τινησία και στις 26 Ιουνίου του 1640 έδωσε νέα διαταγή να τον στραγγαλίσουν. Το 1641, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Παρθένιος I, ο Γέρον, μερίμνησε για την ανακομιδή και μεταφορά των λειψάνων του ιερομάρτυρα κύριου Λούκαρη στο Πατριαρχείο και αφού έψαλεν αυτά, έδωσε εντολή να μεταφερθούν στη Μονή Καμαριώτισσας της Χάλκης και να τοποθετηθούν στο Ιερό Βήμα του Καθολικού της Μονής, κάτω από την Αγία Τράπεζα. Από εκεί μεταφέρθηκαν στο Πατριαρχικό Σκευοφυλάκιο και το 1975 αποδόθηκαν στην Ιερά Μονή Αγκαράθου, όπου φυλάσσονται μέχρι σήμερα. Στις 18 Φεβρουαρίου 1856, ο Σουλτάνος Αμπντούλ Μετζίδ εξέδωσε το περίφημο Χάτι Χουμαγιούν, που σημαίνει αυτοκρατορικό διάταγμα για τις μεταρρυθμίσεις που θα γίνονταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και αφορούσε τους Έλληνες, τους Αρμένιους και τους Εβραίους. Σύμφωνα με το διάταγμα, ο Σουλτάνος Αμπντούλ Μετζίτ αναγνώριζε την ανεξιθρησκεία, δίνοντας παράλληλα σημαντικές ελευθερίες με βασικό άξονα τις αρχές της ισότητας των υπηκόων της Αυτοκρατορίας. Στην ενέργεια αυτή οδηγήθηκε ο Σουλτάνος μετά τον πόλεμο της Κρυμαίας, πιεζόμενος από την Μεγάλη Βρετανία και την Γαλλία, προκειμένου οι μεγάλες δυνάμεις να σεβαστούν την ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 8 του διατάγματος, ο Σουλτάνος δήλωνε «Επειδή όλες οι θρησκείες θα λατρεύονται ελεύθερα στην αυτοκρατορία μου, κανένας υπηκοός μου δεν θα έχει δυσκολίες στη λατρεία της θρησκείας του και κατά κανένα τρόπο δεν θα ενοχληθεί γι' αυτό». Τότε πολλά μοναστήρια και εκκλησίες της Κρήτης ανοικοδομήθηκαν, μεταξύ των οποίων και το Καθολικό της Μονής Αγκαράθου το 1894. Στην Επανάσταση του 1866, η Μονή Αγκαράθου ήταν το ορμητήριο του φλογερού επαναστάτη Αντώνιου Τρυφίτσου ή Τρυφόπουλου, όπως επιθυμούσε ο ίδιος να τον αποκαλούν, ο οποίος καταγόταν από το χωριό Πλάτη Λασιθίου. Με τα ηρωικά του κατορθώματα αναδείχθηκε ο πλαρχηγός της επαρχίας Πεδιάδας και έλαβε μέρος σε όλες τις μάχες της Ανατολικής Κρήτης μαζί με τον καπετάν Μιχάλη Κόρακα και τους άλλους οπλαρχηγούς. Στη διάρκεια της τελευταίας φάσης του κρητικού ζητήματος και συγκεκριμένα στην Επανάσταση του 1897-98, ο Τρυφίτσος από την Ιερά Μονή Αγκαράθου οργανώνει και κατευθύνει τον αγώνα και ενισχύει την Επαναστατική Επιτροπή Αρχανών. Στις 26 Απριλίου 1897 κατατροπώνει τους Τούρκους στο χωριό Ελιά Ηρακλείου και δύο μήνες μετά, στις 25 Ιουνίου 1897, τραυματίζεται βαριά στη μάχη της Επισκοπής και πεθαίνει από αιμορραγία στο δρόμο για τη Μονή Αγκαράθου. Ο τάφος του βρίσκεται στο Καστέλι, στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, όπου έγινε η κηδεία του. Το φυλακτό του φυλάσσεται μέχρι σήμερα στη Μονή Αγκαράθου.
Στη διάρκεια της τελευταίας επανάστασης του 1897 κατά των Τούρκων, ο Πασάς του Καστελίου πληροφορήθηκε ότι η Μονή Αγκαράθου είχε συγκεντρωμένα όπλα και πυρομαχικά για λογαριασμό του αρχηγού της επαρχίας Πεδιάδας Αντώνιου Τριφίτσου. Ακολούθησε μια νέα σφαγή των μοναχών και λαιλασία της Μονής. Ο Πασάς μπήκε έφυπος μέσα στην εκκλησία και άρχισε να πυροβολεί την εικόνα του προδρόμου, πάνω στην οποία διακρίνονται ακόμη μέχρι σήμερα τα σημάδια από τις σφαίρες, και τότε έλαβε χώρα η αυστηρή θεία παρέμβαση του τιμίου προδρόμου. Ένα ακόμα σημαντικό κειμήλιο της Μονής μας είναι η εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ο οποίος κυριολεκτικά έσωσε το μοναστήρι μας το 1896, όταν ο Πασάς ήρθε για να καταλάβει τη Μονή. Με μένος πυροβολούσε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, μπορούμε να δούμε τις σφαίρες επάνω στην εικόνα, με μία σφαίρα να χτυπάει τον Πρόδρομο στο μάτι. Η σφαίρα αυτή εξωστρακίστηκε, χτύπησε στο μάτι τον Πασά και τον τύφλωσε. Αυτό σκόρπισε φόβο στους Τούρκους οι οποίοι ήταν εδώ, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Άρχισε να βγαίνει μία σκόνη, ένας καπνός από την εικόνα και να γίνεται ένας σεισμός και να ακούγεται ένα βουητό. Αυτό φόβησε τους Τούρκους, οι οποίοι έφυγαν και έτσι σώθηκε το μοναστήρι μας με τη βοήθεια του Τιμίου Προδρόμου, ο οποίος και αυτός πρεσβεύει και σκεπάζει αυτό τον ευλογημένο χώρο μαζί με όλους τους υπόλοιπους προστάτες Αγίους της Μονής μας. Πράγματι, βλέπουμε εδώ, από εδώ που είμαι εγώ και βοηθάει το φως, βλέπω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 1, 9 που είναι στο μάτι η σφαίρα, φαίνονται καθαρά τα βόλια. Σύμφωνα με μια αναφορά του Ιάκωβου Καλοκαιρινού στη βιογραφία του Ανδρέα Δημητρίου Καλοκαιρινού, η Μονή Αγκαράθου ανήκε στην οικογένεια Καλονά και ένας από την οικογένεια αυτή ήταν επίσκοπος Κυθήρων το 1836. Τότε αρκετά κειμήλια, έγγραφα και μέρος της βιβλιοθήκης από τη Μονή Αγκαράθου μεταφέρθηκαν στα Κύθυρα μαζί με την εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που είναι γνωστή ως Παναγία η Ορφανή, παρά τη οικογένεια των Καλονάδων, παρά τη οποία και Ιωνή Ευκτήριος οίκος συναισθήθη αποκαλούμενος Αγκάραθος. Όταν οι Τούρκοι ήρθαν να κάψουν το μοναστήρι, να λαιλατήσουν το χώρο, οι πατέρες δεν μπορούσαν να αφήσουν τη μάνα τους να λαιλατηθεί από τους αλόθρησκους και έτσι την έστειλαν στα Κύθρα. Άφησε τους πατέρες ορφανούς και έτσι έλαβε την ονομασία. Ο επίσκοπος Κυθήρων βέβαια τότε ήταν κριτικός από το Χάμβα. Ναι, βεβαίως. Και με αυτόν τον τρόπο προστατεύθηκε η εικόνα. Και έτσι το 70, όπως σας είπα, γύρισε ξανά εκεί που έπρεπε να είναι. Εκεί που χτυπάει η καρδιά των παιδιών της. Εκεί που βρίσκονται τα παιδιά της. Ένα μέλος της οικογένειας των Καλονάδων, ο Αντώνιος Καλονάς, είχε ζητήσει από τον Μουσταφά Ναϊλή Πασά, τον επωνομαζόμενο Γκυριτλή, να του παραχωρηθεί η Μονή Αγκαράθου. Αλλά το αίτημά του δεν έγινε δεκτό, διότι ο ίδιος δεν ήταν κληρικός. Η Ιερά Μονή Αγκαράθου, μέσα στις θύελες της ιστορίας, υπέστη πολλές καταστροφές και λαιλασίες, αλλά μέχρι σήμερα σώζονται αρκετά στοιχεία του αρχικού κτηριακού συγκροτήματος. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα γλυπτά που είναι διάσπαρτα σε διάφορους χώρους μέσα στο φρουριακό περίβολο και το Μουσείο της Μονής, τα οποία αποτελούν σπάνια δείγματα γλυπτικής της ενετικής περίοδου με αναγωγές στην ελληνορωμαϊκή παράδοση και την αναγεννησιακή μανιεριστική αισθητική.
Στο Μουσείο της Μονής εκτίθενται μεταξύ άλλων κοιμηλίων, ιερά άμφια, το παλαιό λάβαρο της Μονής, ένας πατριαρχικός σάκος του Πατριάρχη Κύριλου Λούκαρη και άμφια του Μητροπολίτη Κρήτης Ευγένιου Ψαλιδάκη. Στην δυτική πλευρά της Μονής, μια επιγραφή στη θολωτή αποθήκη αναφέρει «Έργον το παρόν Μαξίμου Πανοσίου Ηγουμένου του Λουκάρεως» με την χρονολογία 1628. Ο ηγούμενος Μάξιμος ήταν αδελφός του ιερομάρτυρα πατριάρχη Κύριλου Λούκαρη. Δίπλα στο καθολικό βρίσκεται μια καλέσθητη λαξευτή δεξαμενή νερού με ανάγλυφη επιγραφή που αναφέρει «Επί ηγουμενίες μελετίου ιερομονάχου Παιγνιωτάκη». Απέναντι από τη δεξαμενή βρίσκεται ένας τάφος με την επιγραφή «Θεόδωρο Κολυβά 1554» που ήταν γόνος της γνωστής οικογένειας των Κολυβάδων και ήταν προφανώς ευεργέτης της Μονής. Προς τα δυτικά της Μονής Αγκαράθου ήταν το χωριό Φουνάρι, στο οποίο μετά την κατάληψη της Υπαίθρου από τους Τούρκους κατοικούσαν 30 οικογένειες. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν ασεβείς και προξενούσαν μεγάλα προβλήματα και ζημιές στο μοναστήρι μέχρι που τα πράγματα έφτασαν στο απροχώρητο. Ο Μητροπολίτης Κρήτης Τιμόθεος Βενέρης το 1938, αναφερόμενος στη Μονή Αγκαράθου και τον πρώτο Μητροπολίτη Κρήτης Νεόφυτο Πατελάρο, ο οποίος είχε εγκατασταθεί στη Μονή Αγκαράθου διότι δεν υπήρχε Μητροπολιτικός Ναός, σημειώνει «Νότιο-ανατολικά από τη Μονή, στη Βουνοκοφή Ντεντέ, υπάρχει βράχος με το όνομα του Πατελάρο το Χαράκι, που είναι σχισμένος σταυροειδός. Η παράδοση αναφέρει ότι στο σημείο αυτό πήγε ο Μητροπολίτης Πατελάρος μετά τη λειτουργία μαζί με όλους τους μοναχούς και ανέγνωσε επιτίμιον κατά των ζημιωτών της Μονής». Λέγεται ότι πολλοί από τους κατοίκους των Φουνάρων πέθαναν ξαφνικά από άγνωστη αιτία και οι υπόλοιποι το εγκατέλειψαν φοβούμενοι την κατάρα και εγκαταστάθηκαν στις Αγιές Παρασιές. Ακόμη και σήμερα του Πατελάρο το Χαράκι προκαλεί φόβο σε όσους τύχει να βρεθούν σε αυτή την περιοχή. Το επιτίμιον που διάβασε ο Νεόφυτος Πατελάρος φυλάσσεται σήμερα στη Μονή. Στην Ιερά Μονή Αγκαράθου φυλάσσονται επίσης και τα πατριαρχικά συγγύλια για την αγιοκατάταξη των πατριαρχών Μελετίου Πηγά και Κύριλου Λούκαρη. Στα χρόνια της γερμανικής κατοχής της Κρήτης η Μονή Αγκαράθου πρωτοστάτησε στον αντιστασιακό αγώνα. Ο πολεμιστής ηγούμενος Γεράσιμος Μιζεράκης είχε κάνει το μοναστήρι στρατηγείο των ανταρτικών ομάδων και των Άγγλων συμμάχων. Για την αντιστασιακή του δράση είχε συλληφθεί από τους Γερμανούς και κινδύνευσε να εκτελεστεί. Άλλοι δύο μοναχοί, ο αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Κουκάκης και ο διάκονος Σιμεών Παχιαδάκης, συμμετείχαν σε ανταρτικές ομάδες πολεμώντας τους ναζί κατακτητές, ενώ ο Φώτιος Θεοδωσάκης σκοτώθηκε στη διάρκεια της μάχης της Κρήτης στο Σκαλάνι. Σε τέτοιους αγιασμένους τόπους αγαλιάζει πραγματικά η ψυχή του ανθρώπου και αισθάνεσαι να σε αγκαλιάζει η Θεία Χάρη όταν κάθεσαι να ακούς τους μοναχούς που εγκατέλειψαν τα πάντα και αφιερώθηκαν στην προσευχή και την ταπείνωση.
Είναι πολλά χρόνια που σε γνώρισα, σαν Κώστα Παπαγεωργίου, για τις πανέμορφες εκπομπές που είχες κάνει στο Κρήτη TV και σε ευχαριστούμε ιδιαιτέρως σήμερα και τα παιδιά εδώ που έχουν έρθει στη παρέα σου για την προβολή της Ιεράς Μονής της Αγκαράθου, ένα μοναστήρι πανέμορφο, ένα μοναστήρι που έχει δώσει πάρα πολλά στην Εκκλησία και στην κοινωνία, γιατί γνωρίζεις και ξέρεις πόσους αρχιερείς και πατριάρχε έχει βγάλει αυτό το μοναστήρι και μέχρι σήμερα. Εγώ ξεκίνησα από την πανέμορφη Κωμόπολη του προφήτη Ηλία. Είναι το χωριό, το δικό μου χωριό. Σε ηλικία 14 χρονών και πήγα στο Άγιον Όρος. Εκεί κάθισα 22 ολόκληρα χρόνια σε μια πάρα πολύ πανέμορφη Αγίων Πατέρων αδελφότητα. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος θέλησε να με μεταφέρει εδώ και ήμουν στη Γάλλη Πεπαιδιάδος 10 ολόκληρα χρόνια. Τότε κατοίκησα στο μοναστήρι το 1983, όπου παρέμεινα πλέον εδώ και μέχρι σήμερα έχω 46 ολόκληρα χρόνια. Τα θαύματα της Παναγίας μας της Ορφανής είναι πάρα πολλά. Έχω τύχει σε πολλά θαύματα, σε αρρώστους, σε καρκινοπαθείς που ήρθαν και κρεμάστηκαν στο τότε προσκυνητάρι της Παναγίας της Ορφανής και τους έδωσε την υγεία μέχρι σήμερα. Είναι πολλά τα περιστατικά. Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Θυμάμαι μόνο με μία κοπέλα που είχε έρθει εδώ, η οποία την είχαν βλαστημίσει. Τότε είμαστε περισσότεροι πατέρες. Ήταν ο πατήρ Στέφανος, ήταν ο μακαριστός, ο προηγούμενος Γενάδιος. Είμαστε τόσοι πατέρες περισσότεροι ακόμα και έπιασαν οι πατέρες, θυμάμαι, και διαβάζαμε την κοπέλα αυτή μέσα και σε ένα σημείο ακούμε ένα μεγάλο τρίξιμο της εικόνας και τότε η κοπέλα σηκώθηκε και έπεσε κάτω και προσκυνούσε τα πόδια των πατέρων που τη διαβάζαμε και έγινε το θαύμα από την Παναγία την Ορφανή. Αυτό το θυμάμαι και το νομίζω ότι το βλέπω μέχρι σήμερα. Εγώ, κύριε Κώστα, ήρθα στο μοναστήρι όταν ήμουν 21 ετών. Είχα γνωριστεί με τον μακαριστό αδερφό της Μονής, πατέρα Ιερώθεο Αλεξάκη, και μια σειρά από πνευματικά του παιδιά που σήμερα είναι περισσότεροι είναι ιερείς, άγια γίνια ιερείς και ένα συνδεθεί πριν από μένα από το μοναστήρι. Κατάγομαι από τις Δαφνές και την εποχή εκείνη είχα έρθει πρώτη φορά πριν ακριβώς 40 χρόνια, 1984, την παραμονή της Παναγίας. Τότε που ο δρόμος από την Επισκοπή ήταν ακόμα χωματόδρομος. Είχα έρθει με τα πόδια τότε. Ήταν η πρώτη επαφή μου με το μοναστήρι. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Παλιότανε το επιτάφιο, αδερφή, κάθισε εγώ και βοηθούσα εκεί. Και τη βραδιά εκείνη την παραμονή βγάλανε και ακολούσα στα κεριά και έδωνα τα κεριά. Ήταν η πρώτη εμπειρία που έκανε η Παναγία να αγαπήσει το μοναστήρι. Και παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχω και εγώ τη δοκιμασία μου και ταυτόχρονα με τη βοήθεια του Θεού της Παναγίας καταφέρω και εξυπηρετώ ακόμα το μοναστήρι. Τα παλαιότερα χρόνια που δεν υπήρχαν μεταφορικά μέσα και οι άνθρωποι πήγαιναν πεζοί από χωριό σε χωριό ή με τα ζώα τους, οι κουρασμένοι στρατοκόποι σταματούσαν στη Μονή Αγκαράθου για να ξεκουραστούν και πάντοτε έβρισκαν στο σταμνοστάθι της Μονής ένα σταμνί με νερό, άλλο ένα με κρασί, ένα κοφίνι με ψωμί, ελιές και τυρί, όπως όριζε το πατροπαράδοτο έθιμο της φιλοξενίας. Μα πάνω απ' όλα,
έπαιρναν την ευλογία της μεγαλόχαρης για να αντέξουν στους δύσκολους και ταραγμένους καιρούς που γνώρισε η Κρήτη.